Καλή σας μέρα, κύριε Καλεντερίδη. Τι κάνετε? Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Κύριε Καλεντερίδη, γιατί σας ακούω έτσι μικροφωνίζοντας? Γιατί είμαι στο σταθμό ενός τρένου που κατέβηκα για να μιλήσω. Α, τώρα μάλιστα. Εντάξει, καλύτερα, τώρα καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, κύριε Καλεντερίδη, επειδή είναι λίγο πολύπλοκο αυτό το θέμα με τα όσα συμβαίνουν στη Συρία, με αυτά που συνέβησαν στην Τουρκία, τα οποία συνδέονται όλα αυτά, θα ήθελα, σαν να μιλάτε σε απολύτως άσχετους, να μας πείτε ποιοι είναι εχθροί μεταξύ τους, ποιοι είναι οι σύμμαχοι και ποιο είναι το ζητούμενο από όλη αυτή την υπόθεση στη Συρία. Γιατί πραγματικά έχουμε μπερδευτεί και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Το πρώτο δεν μπορεί να το απαντήσει κανένας, το ποιοι είναι εχθροί μεταξύ τους και ποιοι φίλοι. Κανένας στον κόσμο, ναι. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που άλλα λένε φανερά και άλλα κάνουν κρυφά. Όμως μπορούμε να δούμε τι γίνεται στη Συρία. Καταρχάς τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει ένα σχέδιο που λέγεται σχέδιο της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Αυτό το σχέδιο εκπονήθηκε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας από την Κοντολίζα Ράις και τους συνεργάτες της και λέει ότι τα παρόντα σύνορα είναι σύνορα που χαράχθηκαν πάνω στο αίμα των λαών της περιοχής σε περιόδους μετά από περιόδους ανώμαλες στις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτά τα σύνορα ακριβώς επειδή δεν χαράχθηκαν με βάση την δίκαιη κατανομή των εδαφών στους λαούς, αλλά επειδή χαράχτηκαν με βάση διπλωματικές και πολιτικές σκοπιμότητες κατά βάση μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και με τη συνθήκη Sykes-Picot, θα πρέπει να επαναχαραχθούν πιο δίκαια. Δηλαδή, ο κάθε λαός ή κάθε εθνική ή θρησκευτική ομάδα να έχει το έδαφος που δικαιούται. Μέσα από ποια διαδικασία όμως αυτά, όμως, κύριε Καλεντερίδη? Αυτό για να γίνει θα πρέπει να διαλυθούν τα υφιστάμενα κράτη. Αυτή τη διαδικασία τη βλέπουμε να έχει ξεκινήσει από το Ιράκ, όπου στην ουσία έχει διαλυθεί το υφιστάμενο κράτος και υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρεις κρατικές δομές που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο λειτουργούν, οι δύο συνταγματικά, η μία μη συνταγματικά. Είναι το Σιητικό κράτος με κέντρο τη Βαγδάτη και την κυβέρνηση την παρούσα, το Κουρδικό κράτος στο Βόρειο Ιράκ και τώρα το Σουνιτικό κράτος που είναι στα δυτικά της του Ιράκ. Είδαμε να διαλύεται το Σουδάν και να ιδρύονται δύο κράτη, το Νότιο και το Βόρειο Σουδάν. Είδαμε να διαλύεται η Λιβύη, κανείς δεν ξέρει σε πόσα κομμάτια τελικώς θα καταλήξει. Στην Τινησία είχαμε μια απόπειρα η οποία ευτυχώς δεν τελεσφόρησε και συνεχίζει να υπάρχει το κράτος που υπήρχε πριν τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη. Στην Αίγυπτο πήγε να γίνει κάτι και και εκεί δεν ολοκληρώθηκε και έχουμε ξανά την ηγεσία του Σίση και πάμε στη τώρα Συρία. Στη Συρία. Στη Συρία λοιπόν τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Δημιουργούνται συνθήκες οι οποίες οδηγούν εκ των πραγμάτων σε μια πολιτική αστάθεια, σε μια χαοτική κατάσταση και εκεί επιβάλλεται σε εισαγωγικά η επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων. Εκεί λοιπόν, ενώ υπήρχε ένα καθεστώς να ομολογήσουμε ανελεύθερο ή όχι δημοκρατικό με βάση τα κριτήρια της δυτικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, όμως αυτό το καθεστώς, το καθεστώς Άσαντ, οι πολίτες, η ζωή των πολιτών δεν κινδύνευε, δηλαδή δεν είχαμε δολοφονίες και έκριθμες καταστάσεις και γενοκτονίες και δημιουργήθηκε μια τεχνητή ένταση με βάση παλαιότερα προβλήματα που υπήρχαν μεταξύ του πατρός Άσαντ και των Σουνιτών. Το 1981, αν δεν κάνω λάθος, στη Χάμα είχε γίνει μια εξέγερση από την μουσουλμανική αδελφότητα και σε αυτή την εξέγερση ο Άσαντ επενέβη με άρματα και είχαμε από 10 έως 20 χιλιάδες νεκρούς. Έξισαν λοιπόν εκείνες τις παλιές πληγές, ξεσηκώθηκε ο κόσμος και οι λεγόμενοι αντικαθεστωτικοί πληρώθηκαν με λεφτά, τους δόθηκαν όπλα, εκπαιδεύτηκαν για να ανατρέψουν το καθεστώς Άσαντ. Λοιπόν, κύριε Καλεντερίδη, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θέλω λίγο να το τρέξουμε. Λέτε επομένως ότι ήταν αμερικανικό σχέδιο η αποδόμηση αυτών των περιοχών και η επαναχάραξη των συνόρων. Η διάλυση των εφισταμένων κρατών. Ωραία. Να το κλείσω γρήγορα, γιατί αντιλαμβάνομαι δεν έχουμε χρόνο. Εκεί λοιπόν. Έχουμε πέντε λεπτά. Όταν οι αντικαθεστωτικοί δεν τα κατάφεραν,
άρχισαν να παίρνουν από τα όπλα των αντικαθεστωτικών που είχαν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Κουβέιτ, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Αυτά τα όπλα άρχισαν να περνούν σταδιακά στα χέρια της Αλ-Κάιντα και σε τελευταία φάση στα χέρια του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους. Και εκεί ακριβώς δημιουργήθηκε μια χαοτική κατάσταση. Ξέφυγε ο έλεγχος, η πορεία των πραγμάτων από τον έλεγχο των ΗΠΑ της Αμερικής. Αναθεώρησαν την πολιτική τους απέναντι στο Ισλαμικό κράτος οι ΗΠΑ Αμερικής και συμμάχησαν με τους Κούρδους. Τότε η Τουρκία έκανε πίσω στη συμμαχία της με τους Αμερικανούς και άρχισε να ενισχύει αυτή το Ισλαμικό κράτος. Γι' αυτό είπα είναι δύσκολο να πει κανείς ποιος είναι με ποιον στην περιοχή. Και φτάσαμε σε ένα αδιέξοδο το οποίο καλείται να λύσει η Ρωσία με την επέμβασή της από τις 30 Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Συρίας. Τώρα, το μακελιό που έγινε προχθές στην Τουρκία συναρτάται με αυτόν τον πόλεμο? Απολύτως. Η Τουρκία, ήθελε να ενισχύσει τα Ισλαμικά, τις Ισλαμικές δυνάμεις που δρούν στη Συρία και άρχισε να στρατολογεί μέσα από ειδικές διαδικασίες, όχι το ίδιο το κράτος, κυρίως Κούρδους μαχητές για να εξισορροπήσει την αναβάθμιση του κουρδικού παράγοντα στη Συρία. Να στρατολογεί λοιπόν Κούρδους μαχητές και να τους στέλνει στο Ισλαμικό κράτος. Οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν στις προηγούμενες εκλογές, στις 7 Ιουνίου, τη φοβιστική επίθεση στο Διαρμπακύρ, οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν τη βομβιστική επίθεση στο Σουρούς με τους 33 νεκρούς, από αυτή την ομάδα είναι και οι δύο βομβιστές αυτοκτονίες που έκαναν προχθές την επίθεση στην Άγκυρα. Και αυτοί ήταν πολύ καλά σχεδιασμένοι από το βαθύ τουρκικό κράτος. Υπάρχει προηγούμενο τέτοιας δράσης, θα το συμπεριλάβω σε ένα άρθρο το οποίο θα δημοσιευθεί τις επόμενες μέρες. Σε κάθε περίπτωση, το τουρκικό κράτος βρίσκεται πίσω από τη βομβιστική επίθεση. Ίσως να μην γνώριζαν ότι θα γίνει ένα τόσο τεράστιο μακελιό, πάντως σε κάθε περίπτωση ήθελαν να προβοκάρουν τις κινήσεις για την ειρήνη που έκαναν κυρίως οι Κούρδοι, το Κουρδικό Κόμμα, το ΧΑΝΤΕΠΕ, το Κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών. Το κατέθεσαν ούτως ή άλλως, κύριε Καλεντερίδη, οι άνθρωποι που είχαν θύματα από τις οικογένειές τους από το μακελιό και είπαν ότι ξέρανε τι θα συμβεί και δεν πήραν τα μέτρα τους. Να σας ρωτήσω, από αυτήν όλη την υπόθεση, ποιος βγαίνει κερδισμένος, κύριε Καλεντερίδη? Γιατί απόϊχος, έχει ξεκινήσει ένα ρεύμα προσφυγικό το οποίο δεν φαίνεται να τελειώνει τα επόμενα χρόνια. Ταλαιπωρούνται οι πολίτες, πεθαίνουν, το Αιγαίο έχει γίνει θάλασσα, έχει γίνει νεκροταφείο ανθρώπων. Και από εδώ ποιοι ωφελούνται? Καταρχάς να πούμε γεωπολιτικά, ο κύριος ωφελημένος είναι ο κουρδικός παράγοντας. Όμως αυτό θέλει μια άλλη βαθιά και εκτεταμένη ανάλυση. Μάλιστα. Όσον αφορά το προσφυγικό, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα δεν έφυγαν από τη Συρία τώρα. Είναι εδώ και 2 χρόνια εγκατεστημένοι σε προσφυγουπόλεις στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας και ξεσηκώθηκαν εκεί, τους ξεσήκωσαν η ίδια η Τουρκία, το τουρκικό κράτος, οι διακινητές οι οποίοι κερδίζουν δισεκατομμύρια και από την Τουρκία και από την Ελλάδα, όταν η Ελλάδα άλλαξε πολιτική και είπε ακολουθούμε πολιτική ανοιχτών συνόρων. Είναι σύνθετο το ζήτημα, δεν είναι μόνο γεωπολιτικό, έχουμε ευθύνες και εμείς ως χώρα, γιατί στην ουσία ξεσηκώσαμε τους ανθρώπους και τώρα δημιουργήσαμε ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρόβλημα δεύτερο γενός, γιατί πρωτογενός το δημιούργησε ο πόλεμος. Εν πάση περιπτώσει εκεί, εάν θέλουμε λύση τώρα για το προσφυγικό, θα πρέπει η διεθνής κοινότητα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να πιέσει την Τουρκία να κρατήσει τους ανθρώπους εκεί στις προσφυγουπόλεις, να μην γίνεται συνένοχος στα εγκλήματα της διακίνησης, γιατί είναι συνένοχος, να λυθεί λοιπόν βραχυπρόθεσμα έτσι το πρόβλημα και μέσω μακροπρόθεσμα να βρεθεί μια λύση στη Συρία για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Παρακαλώ. Πραγματικά μας φωτίσατε στο μέτρο του δυνατού μέσα στο λίγο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Καλή σας μέρα. Γεια σας.